Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Είμαστε μια εισρωή του κυβερνητικού εκπροσώπου. Καλύτερα να μας τα πει ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είναι δίπλα μας. Κύριε εκπρόσωπε. Λαμβάνοντας υπόψη της συζήτησης του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γάλλον Πρόεδρο, αλλά και τις δημόσιες δηλώσεις που ακολούθησα, μπορούμε να πούμε ότι η επίσκεψη του Πρόεδρου αποτελεί σταθμό στη σχέση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Γαλλία. Αν λάβουμε υπόψη τα θέματα που συζητήθηκαν, διακρίνουμε τρεις ενότητες. Θα ξεκινήσω από τις διμερείς μας σχέσεις. Τα τρία βασικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν θέματα ενέργειας, άμυνας και ασφάλειας και οικονομίας. Τρία θέματα που αντιλαμβάνεστε ότι συνδέονται μεταξύ τους. Εξεκάθαρη η ισχυρή υποστήριξη της Γαλλίας στις δραστηριότητες της γαλλικής εταιρείας Total στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και τους μελλοντικούς της σχεδιασμούς, οι οποίοι θα αρχίσουν πολύ σύντομα να υλοποιούνται πριν το τέλος του 2017, αρχές του 2018. Το δεύτερο θέμα, άμυνα και ασφάλεια, έχετε ακούσει και από τον ίδιο τον Γάλλο Πρόεδρο. Αναγνωρίζεται πλέον αυτή η γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου και για τη Γαλλία, αλλά και γενικότερα μέσα στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας που συζητείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγνωρίζεται το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως το κράτος μέλος που διατηρεί άριστες σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη, σε μια ιδιαίτερως σημαντική περιοχή όπως η Ανατολική Μεσόγειος, και μπορώ να σας αναφέρω ότι τις αμέσως επόμενες μέρες θα επισκεφθούν την Κύπρο υψηλόβαθμα στελέχη του Γαλλικού Υπουργείου Άμυνας, έτσι ώστε να συζητήσουμε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν και την ναυτική βάση στο Ζύγι, αλλά και άλλα θέματα ενίσχυσης της αμυντικής μας συνεργασίας. Από εκεί και πέρα, ο δεύτερος πυλώνας αφορά το Κυπριακό και τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκάθαρη δέσμευση της Γαλλίας για ουσιαστικότερη και πιο ενεργό εμπλοκή στα του Κυπριακού. Η Γαλλία έχει αυτή την ιδιαιτερότητα να είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, και υπάρχει επιθυμία από πλευράς του Γάλλου Προέδρου για πιο σημαντική συμβολή στις προσπάθειες, έτσι ώστε μια ενδεχόμενη επανασύγκληση της διάσκεψης για την Κύπρο να έχει αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, τα ευρωτουρκικά, είναι σημαντικός ο ρόλος της Τουρκίας, είτε αυτό αφορά το προσφυγικό, είτε αυτό αφορά άλλα θέματα, αλλά σε καμία απολύτως περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία δεν πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναντι όλων των κρατών μελών συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η τρίτη ενότητα αφορά τα ευρωπαϊκά, το μέλλον της Ευρώπης. Υπάρχουν κάποιες ιδέες του Γάλλου Προέδρου για τις οποίες έγινε συζήτηση, και αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί μέσα στο πλαίσιο της Συνόδου των 7 Μεσογειακών Κρατών του Νότου, στην παρουσία και του κυρίου Μακρόν. Αναμένεται τις επόμενες 2 με 3 μέρες να ανακοινώσουμε τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Όσο έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, θα είναι την πρώτη εβδομάδα Ιανουαρίου. Κύριε Πρόσωπε, θα δούμε, είδαμε από τον κύριο Μακρόν να τοποθετείται όσον αφορά το θέμα της άμυνας και είχε αναφερθεί στο λιμάνι στο Μαρί. Τι ακριβώς ζητούν οι Γάλλοι από την Κυπριακή Δημοκρατία? Κοιτάξτε, υπάρχει σχεδιασμός, ο οποίος είναι προχωρημένος από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, για αναβάθμιση αυτής της ναυτικής βάσης. Κάτι το οποίο η Γαλλία βλέπει την προστιθέμενη αξία όσο αφορά και την ίδια τη Γαλλία, το ενδιαφέρον της στην περιοχή. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς Γαλλίας, αλλά και γενικότερα μέσα στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής που συζητείται αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες. Αναγνωρίζεται δηλαδή ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ως παροχίας ασφάλειας στην περιοχή μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο. Και όλοι αντιλαμβάνονται πώς αυτό επηρεάζει και τις συζητήσεις για ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού. Μέσα από μια λύση του Κυπριακού, αυτός ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο και όχι να υπάρξουν οι όποιες πρόνοιες που να θέτουν είτε εμπόδια είτε δυσκολίες στην ενάσκηση αυτού του ρόλου από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας. Ό,τι αφορά το Μαρίν και το πιθανό και τη βάση του Ανδρέα Παπανδρέου στην Πάφο. Και όχι μόνο διευκολύνσεις, αλλά και συνεργασία μέσα στο πλαίσιο αναβάθμισης της ναυτικής μας βάσης. Οι τουρκικές προκλήσεις συζητήθηκαν καθόλου, κύριε Πρόεδρε? Νομίζω η δήλωση του Γάλλου Προέδρου για την ισχυρή στήριξη στις δραστηριότητες της Total στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα βιώσαμε κατά τη διάρκεια της γεώτρησης στο Τεμάχιο 11, αλλά και τις δημόσιες δηλώσεις από πλευράς της Τουρκίας σε σχέση με το Τεμάχιο 6, απαντούν στο ερώτημα και την ξεκάθαρη αναγνώριση και ψήφο εμπιστοσύνης της γαλλικής κυβέρνησης στις δραστηριότητες μας. Κύριε εκπρόσωπε, σε ό,τι αφορά το Τεμάχιο 6, είναι το κατεξοχήν Τεμάχιο που αμφισβητείται από την Τουρκία. Σε περίπτωση που η Total
προχωρήσει για γεωτρήσεις και έρθει η Τουρκία και το αμφισβητήσει με έναν δυναμικό τρόπο. Η Γαλλία είναι έτοιμη να προασπίσει την εταιρεία της. Διαχρονικά από την ημερομηνία που ξεκίνησαν οι γεωτρήσεις εντός της αποκλειστικής οικονομικής μας ζώνης, έχουμε είτε λεκτικές είτε άλλες απειλές από πλευράς Τουρκίας. Ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι ότι αυτός ο ενεργειακός σχεδιασμός όχι μόνο υλοποιείται κανονικά, αλλά ενισχύεται. Και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση και προς την Τουρκία και σε όσους ενδεχομένως να αμφισβητούν αυτό το κυριαρχικό μας δικαίωμα. Λέει κάποια θέματα εσωτερικής επικαιρότητας. Είναι η διαρροή των θεμάτων από το Υπουργείο Παιδείας προκάλεσε ένα άλλο, κύριε εκπρόσωπε. Η κυβέρνηση πώς προβληματίζεται καταρχήν για με αυτή την εξέλιξη, την θλιβερή, θα λέγαμε? Καταρχήν είναι μια τυχαίστατη εξέλιξη. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Αλλά σε καμία απολύτως περίπτωση αυτή η ατυχής, επαναλαμβάνω, εξέλιξη δεν θα επηρεάσει ενδεχομένως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, που επιτεύχθηκε μετά από συζητήσεις 26 χρόνων. Και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν, θα υπάρξει ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας πότε θα γίνουν αυτές που έχουν αναβληθεί χθες, αλλά και γενικότερα, επαναλαμβάνω, αυτή η σημαντικότατη μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί, γιατί το πιο σημαντικό έχει τη στήριξη του Κυπριακού λαού. Θεωρεί ότι η κυβέρνηση ήταν σκόπιμη διαρροή, κύριε εκπρόσωπε, σαν ποτάζ? Αντιλαμβάνεστε ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Γι' αυτό γίνεται διερεύνηση του θέματος και όταν υπάρξει αποτέλεσμα θα γίνει και σχετική δημόσια τοποθέτηση. Υπάρχει δηλαδή άποψη ότι μπορεί να είναι και σαν ποτάζ? Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει οτιδήποτε. Αντιλαμβάνεστε ότι γι' αυτό γίνεται η διερεύνηση. Και την ίδια ώρα βλέπουμε μια έντονη διαμάχη μεταξύ του κυρίου Παμπορίδη και του Νικόλα Παπαδόπουλου για το θέμα του ΓΕΣΥ και τα όσα συμβαίνουν στην υγεία, κύριε εκπρόσωπε. Ξέρετε, διαχρονικά ο Υπουργός Υγείας ενδεχομένως να είναι ο Υπουργός εκείνος που τόλμησε με την απόλυτη στήριξη και καθοδήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας να βάλει μια τάξη στα θέματα της υγείας. Αντιλαμβάνομαι την ίδια στιγμή ότι είμαστε σε προεκλογική εκστρατεία. Αλλά τουλάχιστον ας μην με καμία απολύτως τρόπο κανείς από εμάς που εμπλεκόμαστε στο δημόσιο διάλογο δεν πρέπει να υποτιμούμε τον Κυπριακό λαό. Ο Κυπριακός λαός αντιλαμβάνεται πολύ καλύτερα από όλους μας τι γίνεται, είτε αυτό αφορά την υγεία, είτε αυτό αφορά την παιδεία, και δεν θα πρέπει λόγω προεκλογικής εκστρατείας να επιχειρούμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία για τις εξετάσεις 17-18, όπως πληροφορούν, κύριε εκπρόσωπε. Κάποια άτομα έχουν περιέλθει σε έξοδα με αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει σκέψη? Ό,τι χρειαστεί να γίνει έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί ομαλά η εξέταση που δυστυχώς χθες δεν έχει γίνει, θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφέρω, μίλησε και με τον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας πριν λίγο και όλα προχωρούν κανονικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, Κατερίνα. Λοιπόν, ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.